Το μεγαλόπνοο έργο της κατασκευής ενός σύγχρονου βόρειου οδικού άξονα Κρήτης μπορεί να προχωρήσει μόνο μέσα από τη χρήση διοδίων και με ένα σύνθετο πρόγραμμα χρηματοδότησης, υποστήριξη βουλευτής Χανίων και άλλοτε υπουργός εξωτερικών Ντόρα Μπακογιάννη, μέσα από το ράδιο 984 και την εκπομπή του Γιώργου Σαχίνη. Μάλιστα, επιβεβαίωσε ότι η κάθοδος του Υπουργού Υποδομών Κώστα Καραμανλή πηγαίνει ένα μήνα πίσω και συγκεκριμένα για το Δεκέμβριο, περίοδο κατά την οποία θα υπάρξουν και σχετικές ανακοινώσεις αναφορικά με το συνολικό σχεδιασμό της κυβέρνησης. Μάλιστα, κράτησε αποστάσεις από αυτούς ακόμα και μέσα από τη Νέα Δημοκρατία που μιλούν για δημόσια χρηματοδότηση του έργου. Το θέμα της χρηματοδότησης του ΒΟΚ, αυτή τη στιγμή η πρόταση η κυβερνητική, έχει κατατεθεί στους θεσμούς. Άρα ο Υπουργός Υπεχοδέ περιμένει το τελικό ok και υπολογίζουμε, είχαμε πει Νοέμβριο, υπολογίζουμε τελικά ότι θα πάμε Δεκέμβριο για να έρθει ο Υπουργός Υπεχοδέ κάτω να ανακοινώσει και το θέμα της χρηματοδότησης. Σε εσάς προσωπικώς είχα μιλήσει ότι ο ΒΟΑΚ χωρίς διόδια δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει. Άρα θα έχει και διόδια, λέτε. Μα βεβαίως θα έχει και διόδια. Μα δεν υπάρχει δρόμος στην Ελλάδα αυτού του βεληνικούς χωρίς διόδια. Κανένας. Δεν πρόκειται εμείς να ακολουθήσουμε μία λογική η οποία θα είναι μία λογική που θα εξοντώσει τον άνθρωπο που θα κάνει χρήση του ΒΟΑΚ. Προς Θεού. Εάν είχαμε τη δυνατότητα να βρούμε έναν τρόπο ο οποίος να μην έβαζε διόδια, σας διαβεβαιώ θα την είχαμε βρει. Και θα το είχαμε πει. Αλλά εγώ δεν μπορώ να λέω τέτοια πράγματα. Η Ντόρα Μπακογιάννη μάλιστα αναφέρθηκε και στις πρώτες κινήσεις ανακούφισης των περιοχών που πλήττονται από την κακοκαιρία όπως η Κουντούρα και έκανε λόγο για συνεχείς επαφές με αυτοδιοικητικούς φορείς, με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και τα συναρμόδια Υπουργεία. Είμαστε σε μία ανοιχτή γραμμή και με τον Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, ο οποίος έχει τις χρηματοδοτήσεις για τις καταστροφές, και με τον κύριο Καλογερή, τον Αντιπεριφερειάρχη, στην προσπάθειά μας καταρχήν να υπάρχουν κάποιες πρώτες αντιδράσεις, έτσι να υπάρξουν κάποιες σωστικές παρεμβάσεις, να επαναφέρουμε τα δίκτυα και από εκεί και πέρα να δούμε και το θέμα των αποζημιώσεων των κατοίκων, διότι εκεί είχαμε και θερμοκήπια. Είχαμε δηλαδή και περιουσίες οι οποίες έχουν καταστραφεί. Την ώρα που οι ελαιοπαραγωγοί του νησιού έχουν έρθει αντιμέτωποι με ολοκληρωτική καταστροφή, με το δάκο να έχει αφανίσει την εφετινή παραγωγή και με τους ίδιους να μετρούν τις πληγές τους, η Ντόρα Μπακογιάννη στάθηκε στην ανάγκη να υπάρξει μια ενιαία στρατηγική και ένα κοινό σχεδιασμό ακόμα και στο μείζον θέμα της δακοκτονίας. Έτσι ώστε να ληφθούν όποια μέτρα μπορούν να ληφθούν. Παραδείγματος χάρη για την έγκαιρη καταπολέμηση του δάκου, παραδείγματος χάρη για ποιοτικά φυτοφάρμακα. Το λέω το ποιοτικά με πι κεφαλαίο, διότι προσπαθώ να εξηγήσω σε όλους τους τόνους ότι η χρήση φυτοφαρμάκων, τα οποία είτε είναι απαγορευμένα είτε δεν είναι απαγορευμένα, αλλά είναι γνωστό ότι είναι βαριά φυτοφάρμακα, κάνουν μακροπρόθεσμη ζημιά.